Παρουσία των μελών της οικογένειας Μητσοτάκη, φίλων και ασθενών συνεργατών, τελέστηκε το πρωί στο κημητήριο του Τιμίου Σταυρού στον Αργουλιδέ Ακροτηρίου, τρισάγιο για τη συμπλήρωση 4 ετών από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στα Χανιά, προσήλθε στις 10 το πρωί μαζί με την σύζυγό του και τα παιδιά τους. Καλημέρα. 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 Παρόντες στο μνημόσυνο ήταν επίσης η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη μαζί με τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο, όπως και οι δύο ακόμη κόρες του αείμνηστου πολιτικού Αλεξάνδρα και Κατερίνα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρεται στη σημερινή ημέρα μνήμης για την οικογένεια, που φέτος συμπίπτει με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το όραμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να αποκτήσει η Κρήτη ένα σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια. Μας λείπεις και ειδικά σήμερα που ένα όνειρό σου αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2017 σε ηλικία 99 ετών, έχοντας αφήσει το στίγμα του στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας με μια συνεχή κοινοβουλευτική παρουσία 60 ετών. Καλημέρα, γεια σας. Ο Πρωθυπουργός, μετά και τις επίσημες ανακοινώσεις για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, θα έχει την ευκαιρία μιας μικρής ανάπαυλας στα Χανιά, προτού αναχωρήσει για την Αθήνα αύριο, για να προετοιμάσει τις επαφές του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.